Κυπέλλου. Να δούμε και ζωντανή εικόνα από το τραπέζι που κάθονται οι δύο πλευρές, η αντιπροσωπεία του Ισραήλ και η δικιά μας. Γιώργο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, από το Προεδρικό Μέγαρο. Λίγο μετά τις 11, δηλαδή λίγο πριν, λίγο κατέφθασε ο Ισραηλινός πρόεδρος του Ισραήλ και ο Ισαάκ Χέρτσοκ στο Προεδρικό Μέγαρο. Πραγματοποιήθηκε η σύντομη τελετή επίσημης υποδοχής της Ισραηλινής αντιπροσωπείας εδώ στον προάβλιο χώρο του Προεδρικού Μέγαρος. Ήταν το στρατιωτικό άγημα και η φιλαρμονική της αστυνομίας. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει ο Ισραηλινός πρόεδρος, τον Ισραηλινό πρόεδρο συνοδεύει η αντιπροσωπεία υπουργών, διπλωματών. Είδαμε και τον πρέσβη του Ισραήλ, τον κύριο Όρεν Άνολικ. Πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο μερών. Είδαμε μεταξύ άλλων την Υπουργό Ενέργειας, την κυρία Πυλίδου, ναι, και τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Πετρίδη. Αυτή την ώρα διεξάγονται αυτές οι συνομιλίες. Θα υπάρξει και κατηδίαν συνάντηση του Προέδρου των δύο Προέδρων. Και όπως πληροφορούμαστε, στις 12.30 θα υπάρξουν οι δηλώσεις προς τα μέσα. Τώρα, Χρήστο, σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε και με βάση τη συνέντευξη που έδωσε ο πρέσβης του Ισραήλ προχθές αποκλειστικά στο Σίγμα, ο κύριος Όρεν Άνολινγκ, την συζήτηση των δύο μερών στη συζήτηση περιλαμβάνεται το επικείμενο ταξίδι του Ισραηλινού Προέδρου στην Τουρκία. Καθώς πρέπει να πούμε ότι το Ισραήλ εγγενίασε ένα κύκλο διαλόγου για να φτιάξουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Είπε και ο κύριος πρέσβης ότι επιθυμούμε να φτιάξουν οι σχέσεις των δύο χωρών. Θεωρούν ότι θα είναι και προς όφελος των όλων των χωρών της περιοχής, της Κύπρου συμπεριλαμβανομένης. Ναι. Διαβεβαιώνουν ωστόσο οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ότι η όποια επαναπροσέγγιση δεν θα είναι σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Είναι συμβολικό το μήνυμα, λέει, ότι ήρθε πριν από τη μετάβασή του στην Τουρκία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, καθώς την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στην Ελλάδα ο Ισραηλινός πρόεδρος. Ο πρέσβης μας έχει πει ότι το Ισραήλ παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Ο πρόεδρος του Ισραήλ αναμένεται να ενημερώσει τον κύριο Αναστασιάδη για την ατζέντα της συζήτησης που θα υπάρξει στην Συρία. Μας είπε και χαρακτηριστικά, γνωρίζουμε ποιοι είναι οι φίλοι μας και θα πράξουμε αναλόγως. Προφανώς στη συζήτηση θα υπάρξουν και οι διμερείς και οι τριμερείς συνεργασίες, Χρήστο, για την περιοχή. Προφανώς οι εξελίξεις στην Ουκρανία, οι οποίες διαμεσολαβούνται, αφορούν και την ενεργειακή κατάσταση, προφανώς, Χρήστο, άρα και τον ΙΣΤΜΕΤ και τον αγωγό ΙΣΤΜΕΤ, γιατί προφανώς μπορεί να επεξεργάζονται εναλλακτικούς ενεργειακούς διαδρόμους για την απεξάρτηση από την Ρωσία. Ενδεικτικά, ο κύριος πρέσβης μας είπε, τον ρωτήσαμε, εάν οι εξελίξεις στην Ουκρανία μπορούν να επηρεάσουν ή να δώσουν μια νέα κινητήρια δύναμη για την κατασκευή του αγωγού ΙΣΤΜΕΤ. Μας απάντησε ότι προφανώς και επηρεάζουν οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και σε σχέση με τις σχέσεις της Ευρώπης και της Ρωσίας. Δεν απέρριψε την προοπτική του ΙΣΤΜΕΤ. Είπε όμως ότι παραμένουμε και αναμένουμε τις μελέτες βιωσιμότητας. Υπάρχει, να πούμε, και η εκκρεμότητα για το οικόπεδο Αφροδίτη. Σωστά. Που υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι, το Γησάι, που ανήκει στο Ισραηλινό κράτος. Στις 4 Μαρτίου τελειώνει η τελευταία ημερομηνία που αναμένεται να δοθούν οι λύσεις από τις εταιρείες και αυτό θα μεταβεί εκ νέου στα κράτη. Ο κύριος πρέσβης είπε ότι δεν προκρίνουν μια διεθνή διαιτησία για το θέμα, αλλά ένα φιλικό διακανονισμό για τα κράτη. Χρήστο, αυτά προφανώς θα συζητηθούν και άλλα θέματα, όπως η συνεργασία στην εκπαίδευση, οι επενδύσεις και ούτω καθεξής. Είμαστε στο σημείο και για ό,τι νεότερο. Επιστρέφουμε. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διακόπτης όταν θα έχουμε και τις δηλώσεις των δύο πλευρών, τις κοινές δηλώσεις του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του Ισραηλινού Προέδρου. Λοιπόν, τώρα, επειδή